Έφτασε Τρίτη, μία Τρίτη που επιστρέφουμε μετά από δύο εβδομάδες που δεν καταφέραμε να είμαστε μαζί σας λόγω εκτεταμένων υποχρεώσεων. Ναι, ακριβώς. Και είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Πάμε όμως, θα αρχίσουμε από δύο εβδομάδες πριν λίγο την αναδρομή μας. Γιατί ναι, θα πιάσουμε λίγο, έτσι, λίγο πίσω. Θα πιάσουμε λίγο πιο παλιά. Πάμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε έτσι στην αρχή, να πούμε τι έκανε ο σύλλογός μας τον καιρό που δεν σας ενημερώσαμε μέσω της εκπομπής μας. Και να αρχίσουμε από την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, ναι. Όπου μαζί με τη γυμνάστρια του συλλόγου μας, την Ένα, επισκεφτήκαμε το Ιωσιφόγλιο Ίδρυμα, και κάναμε ένα δύο-ωρο προγραμματάκι στα παιδιά, στα κορίτσια που φιλοξενούνται στο Ιωσιφόγλιο, για γυμναστική, ενδυνάμωση. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, θα το πραγματοποιεί ο σύλλογός μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα βοηθάμε κι εμείς, με τον τρόπο που μπορούμε, αυτή την πολύ σημαντική δομή της πόλης μας. Νομίζω είναι από τα... από τα, τις πιο όμορφες στιγμές του συλλόγου μας. Κοίτα, γενικά, όταν έχουμε αυτό όπως το και... interaction... Ξέχασες κάτι ακόμα και πριν. Το θυμήθηκα τώρα. Εντάξει, okay. Γενικά, όλη αυτή η κίνηση, όταν αλληλεπιδράμε με παιδιά... Ναι, πραγματικά. Είναι κάτι το απίστευτο, που δεν περίμενα ότι θα νιώσω έτσι. Δεν περίμενα ότι αυτή η χαρά που βλέπω στα παιδιά όταν μας βλέπουν και ξέρουν ότι ήρθαμε να παίξουμε μαζί τους, ήρθαμε να τους φέρουμε ένα δώρο, ήρθαμε οτιδήποτε να κάνουμε. Είναι απίστευτο το δεν περίμενα ότι θα νιώσω έτσι με τίποτα, τόσο γεμάτος μέσα. Κοίταξε, να σου πω κάτι, όταν μία κίνηση είναι αυθεντική, ναι, και χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, είναι αυτό, ρε παιδί μου, τέλος. Πάμε να δώσουμε έτσι, να περάσουμε καλά, να νιώσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, συμπολίτες μας, να νιώσουν όμορφα, να ξεχαστούν λίγο, και το κάνεις έτσι εντελώς με θελοντικό χαρακτήρα και πολύ αυθεντικά. Οπότε νομίζω ότι μόνο ευχάριστα συναισθήματα μπορεί να μας προσφέρει. Όπως πολύ ευχάριστα συναισθήματα εκλάβαμε από τα παιδιά του πρώτου δημοτικού, με το οποίο συνεργαζόμαστε εδώ και ένα μήνα, και τα παιδιά μαζεύουν καπάκια. Έχουμε δώσει σε κάθε τάξη έναν δικό μας κάδο που πετάνε μέσα τα παιδιά τα καπάκια τους, και ανταποδοτικά για αυτή τη δράση που είδαμε τεράστια κινητοποίηση από τα παιδιά, πραγματικά, προσφέραμε στο σχολείο, το οποίο σε συνεννόηση με την υποδιευθύντρια μας είπε ότι το σχολείο χρειάζεται, θέλουν να το κάνουν πιο πράσινο, και τους προσφέραμε 6 δέντρα, μαζί με 15-20 λίτρα λίπασμα, δεν θυμάμαι πόσα. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, και αυτό το συνέστημα, μόλις φτάσαμε και είδαμε όλα τα παιδάκια... Έτσι, στην πόρτα να περιμένουν και να φωνάζουν. Έρχονται να κρεμιούνται στα κάγκελα. Ήρθανε τα δέντρα, ήρθανε τα δέντρα. Τα δέντρα, φέραν τα δέντρα μας. Ναι, ήταν υπέροχο πραγματικά. Εμένα με ικανοποιεί και κάτι ακόμα, που μου το είπανε και στον παιδικό σταθμό που έχουμε βάλει και εκεί μια μπουκάλα, ότι τα παιδιά έχουν αρχίσει και μπαίνουν στο νόημα πραγματικά, δηλαδή ότι έχουν καταλάβει το θέμα καπάκι, πλαστικό, ανακύκλωση, και έχουν αρχίσει και το ζητάνε, τους γίνεται δηλαδή κτήμα και τους γίνεται συνήθεια. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και είναι πραγματικά, θα προσφέρει και θα συνεισφέρει μάλλον στην παιδεία αυτών των παιδιών που θα είναι οι επόμενες γενιές, έτσι, που θα είναι εδώ πέρα στην πόλη και γενικότερα. Ακριβώς, και το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο ότι προσφέρουν στο έργο που κάνουμε για να πάρουμε ένα πυρικά μαξίδια. Ότι είναι παιδεύονται διαφορά στην οτροπία που γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Ότι η κίνηση πλέον που θα κάνουν για να βάλουν το καπάκι από το μπουκαλάκι που έχουν τελειώσει στον κάδο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και χαίρομαι, να σου πω την αλήθεια, γιατί καταφέραμε να το
κάνουμε μέσω της πράξης μας αυτής, καταφέραμε να τους το κάνουμε συνήθως και να το εμπεδώσουν. Γιατί δεν είναι απλά ότι βγαίνει κάποιος και λέει «ΟΚ, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, ανακυκλώστε και κάντε και δείχτε». Και παίρνει για διάφορο. Δηλαδή μπορεί για μια-δυο φορές κάποιος να ανακύκλωνε και μετά απλή αδιαφορία. Εμένα με ικανοποιεί που και σε αυτό ξεχωρίζουμε, που έχει γίνει συνήθεια, που μαθαίνουν και καταλαβαίνουν και παιδεύονται πάνω σε αυτό τα πολύ μικρά παιδιά. Και νομίζω ότι είναι καλό για το μέλλον και το δικό τους και του περιβάλλοντος. Πάμε και στην πιο πρόσφατη δράση που είχαμε αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε την τρίτη ανοιχτή μας δράση για συλλογή πλαστικών καπακίων. Αυτή τη φορά ήμασταν στο δεύτερο δημοτικό, όπου για ακόμα μία φορά τα καπάκια που μας φέρατε ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Ήτανε ακόμα περισσότερα από τις προηγούμενες δύο φορές. Πραγματικά δηλαδή, ναι, ήτανε... Πάλι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Πολύ ευχάριστο. Σχετικά με αυτή τη δράση θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Γενάρη, καθώς είναι δράση που, όπως έχουμε ανακοινώσει, γίνεται κάθε δίμηνο, για να προλάβετε και εσείς να συγκεντρώσετε ικανές ποσότητες ναι. καπακίων. Και για να μην υπάρχει, να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Εντάξει, τώρα το πού και τα λοιπά θα σας ενημερώσουμε μέσω των social media μας. Θα μάθετε σε ποιο χώρο και πότε ακριβώς. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι άλλο έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν... Ζωηρό, δραστήριο. Υπήρχε μεγάλη κινητικότητα, ειδικά γύρω από την πλατεία. Είχαμε το και όχι μόνο για καφέ. Και όχι μόνο για καφέ. Έτσι. Ήτανε γεμάτη και εκτός από τον καφέ τους, όσοι επισκέφτηκαν την πλατεία είχαν την ευκαιρία να πάνε να επισκεφθούν το Σάββατο και το μπαζάρ της Ηλιαχτίδας. Ναι. Αλλά και το μπαζάρ που έκανε το Αδεσποτολόγιο. Το οποίο νομίζω, ήταν τριήμερο. Μπράβο, είχε ξεκινήσει από την Παρασκευή το μπαζάρ το συγκεκριμένο. Ήτανε Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, συγγνώμη. Ήτανε από νωρίς το πρωί μέχρι να πέσει ο ήλιος. Καλά, η πλατεία είναι και full φωτισμένη, ναι. Οπότε εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν θα είχαν πρόβλημα. Η κινητικότητα ήταν αρκετά μεγάλη από όσο είδα. Δεν κατάφερα να πάω και ο ίδιος, αλλά από φωτογραφίες που είδα πιστεύω ότι η προσέλευση ήταν ικανοποιητική. Καλά, οι φωτογραφίες δεν είναι πάντα και αντιπροσωπευτικές. Έτσι. Οι φωτογραφίες συνήθως βγαίνουν όταν πάει κάποιο πρόσωπο που θέλει να φωτογραφηθεί. Ναι, εντάξει. Και τυχαίνει σε κάθε φωτογραφία που βλέπουμε να είναι κάποια συγκεκριμένα άτομα. Εντάξει, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι 2-3 άνθρωποι είναι που προμοτάρονται φουλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή στη φωτογραφία που χρησιμοποιείται για να προμοταριστεί ένας άνθρωπος είναι και 10 ακόμα γύρω-γύρω, πάει να πει ότι είχε κόσμο. Μπορεί να είχε όντως, απλά μια έτσι παρατήρηση, ας πούμε, ότι μπορεί και να μην λέει αλήθεια φωτογραφία. Τέλος πάντων, ήταν μία κίνηση. Όμορφη. Ναι, αλλά ήταν μια κίνηση που προσωπικά εγώ και νομίζω και εσύ, γιατί το συζητήσαμε, έγινε σε ένα αρκετά περίεργο, ιδιαίτερο χρονικό διάστημα. Ναι. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε να αναστέλλεται η λειτουργία του μοναδικού και πρότυπου πάρκου σκύλων στην Ανωνέα Σμύρνη, στην πλατεία Δεξαμενής. Μην τα πεταχθείς τα πρότυπο. Τα πρότυπο, γιατί είμαστε και ζωντανά, είναι... δεν μπορώ. Εγώ τώρα λέω πώς παρουσιάζω. Okay. Μετά λοιπόν από την αναστολή λειτουργίας του Πάρκου Σκύλων, έχουμε αυτό το μπαζάρ. Που κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να πει ότι γίνεται σκόπιμο αυτό για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα που μπορεί να υπήρχουν κάποιες εντάσεις. Το τυράκι που λέμε. Ναι. Δίνουμε λίγο τυράκι για να, ναι. Ναι, για να μην μιλάνε. Κοίταξε. Και εμένα μου φαίνεται ύποπτο η συγκυρία η χρονική. Παρά είναι σύμπτωση. Ναι. Για να είναι αληθινό. Α, και βέβαια το μπαζάρι έγινε στο καλύτερο σημείο της πλατείας.
Καλά, εντάξει, ξεκάθαρα. Ήταν εκτεταμένο μπαζάρι, είχε αρκετούς πάγκους. Ναι. Και εντάξει, μου έκανε εντύπωση. Που οργανώθηκε τόσο γρήγορα και υπήρχε τόσο μεγάλη προθυμία. Κοίταξε, όλα αυτά μαζί, δηλαδή, παρά είναι... Δεν μπορώ εύκολα να το θεωρήσω σύμπτωση ή τυχαίο όλο αυτό. Τη στιγμή που ξέρω τη φιλοσοφία τους, ότι αν κάποιος, ας πούμε, μπορεί να σε σχολιάσει αρνητικά για κάτι ή να μην συμφωνεί μαζί σου, σε βάζουν απέναντι και δεν σε αφήνουν ούτε το γαλαξί, ας πούμε, να αξιοποιήσεις, άμα είσαι κάποια άλλη συλλογικότητα. Τυχαία πάντα. Είναι, ξέρεις, πώς λέγανε στη σειρά που βλέπαμε παλιά εμείς. Καλά, και εσύ την έχεις δει, της Ελλάδος στα παιδιά. Ναι. Που έλεγε ουδε μία σχέση με την πραγματικότητα ή ξέρω για οποιαδήποτε ομοιότητα κτλ. Σήμερα θα ήταν στο Λούμπεν αυτό. Εύκολα. Εύκολα. Οπότε, ναι, όταν η φιλοσοφία τους είναι οποιοδήποτε, μπορεί να είναι για οποιονδήποτε λόγο απέναντί μου. Ή να με κριτικάρει, ή να με σχολιάζει, ή να μη συμφωνεί μαζί μου, δεν τον αφήνω ούτε να... Τι να σου πω, ούτε να μυρίσει στον αέρα της πλατείας. Ας πούμε. Προσπαθώ με κάθε τρόπο κακοπροαίρετα και αιμονικά, θα έλεγα, να τον αποκλείσω. Να τον αποκλείσω. Εδώ βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έγινε τι έγινε με το πάρκο, το κλείσανε, μετά δώσανε να κάνουν το μπαζάρ κάποιες οργανώσεις κτλ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα τελικά. Είναι, νομίζω, μεγαλύτερο θέμα το πάρκο αυτό από ότι στην αρχή το θεωρούσαμε, ακόμα και εμείς. Ακόμα και εγώ προσωπικά, τώρα φαντάζομαι το ίδιο και εσύ. Έχει προκαλέσει τόσο περίεργο παρασκήνιο και τόσο μεγάλη ίντριγκα που δεν το περίμενα με τίποτα. Από τη μία ο Δήμος σου λέει, και η υπεύθυνη του γραφείου τύπου, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Όχι. Σου λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, δεν το έκλεισε ο Δήμος το πάρκο, το έκλεισε η νομοθεσία. Βγήκε η νομοθεσία και τα λοιπά, κρίνεται, ας πούμε, ότι δεν συνάδει και τα λοιπά, πρέπει να το κλείσουμε. Και ότι είναι κακοπροαίρετος όποιος μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ότι εμείς φταίμε, το έκλεισε ο Δήμος, φταίει ο Δήμος κτλ. Αυτό που εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί, δηλαδή, προφανώς δεν μπορώ να κατηγορήσω το Δήμο ότι ξέρει, ο Δήμος πήρε την απόφαση μόνος του και το κλείσε. Ο Δήμος όφιλε να ακολουθήσει μια νομοθεσία και κάποιους κανόνες και το έκανε. Άργησε να το κάνει. Γιατί αν τους ακολουθούσε τους κανόνες από την αρχή, δεν θα το είχε ανοίξει. Δεν θα έβαζε τον κόσμο να πηγαίνει τα σκυλιά του, δεν θα έβαζε τον κόσμο να μαλώνει με τους κατοίκους, δεν θα γινόταν όλο αυτό. Άμα από την αρχή σεβόντουσαν κάποιους... Υπήρχε ένα πλαίσιο. Μπράβο. Άρα, αυτό που δεν καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να το ακούσουν καν και σου λένε ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει ο νόμος. Μην μου λες ότι φταίω εγώ, γιατί δεν φταίω εγώ. Μην το διαδίδεις, ας πούμε, ότι φταίω εγώ. Αλλά δεν ακούνε την ουσία του πράγματος. Δεν ακούνε δηλαδή ότι αυτό που σου λέμε είναι ότι από την αρχή δεν σεβαστήκανε κάποιους κανονισμούς. Το κάνανε, επιμένανε, βάλανε τον κόσμο να διχαστεί και να πλακώνεται μεταξύ του και δημιουργήσαν όλο αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι που στην ουσία που τους κατηγορούμε. Ο τρόπος που πήγανε να εκμεταλλευτούν τα φιλοζωικά, προφανώς για ψηφοθυρικούς λόγους, έτσι μην κρυβόμαστε, γι' αυτό το κάνανε. Ο τρόπος λοιπόν πήγαν να το εκμεταλλευτούν αυτό και κοροϊδέψανε και τους μεν και τους δε. Και τους βάλανε και τσακωνόντουσαν. Και ακόμα τσακώνονται. Δηλαδή, άμα παρακολουθήσεις λίγο, ακόμα τσακώνονται. Και όχι τίποτα. Ήτανε και γινόντουσαν κατηδίαν συναντήσεις με τους χρήστες του σκυλόπαρκου. Εντάξει. Κατηδίαν ναι. Συναντήσεις με τους περίκους που. Ναι, και με τους. Ακριβώς. Με όλους. Από το σκυλόπαρκο, καθώς δεν λειτουργούσε πάντα τις προβλεπόμενες ώρες. Σε όλους προφανώς λέγανε ότι ξέρεις τι, δεν είναι ευθύνη δικιά μου. Θα κάνω, θα προσπαθήσω. Σε σένα έλεγαν ότι θα το κρατήσω γιατί τα σκυλιά μας και είμαστε μαζί και αυτά τα όλα τα ωραία τα προεκλογικά. Στους άλλους έλεγαν ότι ναι και να το δούμε και έχετε δίκιο, αλλά
Αυτό λέμε ότι ήταν το λάθος σας. Δεν λέμε ότι είστε κακοί γιατί κλείσατε το πάρκο. Ξεκάθαρα. Νομίζω θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Αλλά εγώ θα ήθελα να έχω απέναντί μου την υπεύθυνη Μακάρι. Του γραφείου τύπου να κάνουμε μια συζήτηση με επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα. Να δούμε τελικά αν εμείς είμαστε τρελοί, άμα λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, τι προβλεπόταν. Στο τέλος πιστεύω ότι θα μας ρωτήσει κάτι που συνηθίζει να ρωτάει και συνηθίζουν πολλοί στη Δημοτική Αρχή να ρωτάνε. Δηλαδή, εσείς τι θα κάνετε. Εντάξει, προφανώς θα πετάξω τώρα, μπαλέξει εσένα. Ή τώρα θα σε ρώταγε εσείς πού θα πηγαίνατε, πού θα φτιάχνατε ένα πάρκο σκύλου. Ναι, θα σου πει εσύ τι προτείνεις. Και κάθε απέναντι είναι υποχρεωμένοι να σου βρουν λύσεις για αυτό που ο ίδιος δεν μπορείς να κάνεις. Που είσαι ανίκανος από ό,τι φαίνεται να κάνεις. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δική σας. Εσείς εκλέγεστε 20 χρόνια, εσείς πληρώνεστε 20 χρόνια. Άρα δεν μπορεί να λέτε τι θα κάνεις εσύ, να περιμένεις εγώ να σου δώσω τη λύση. Και πέρα από αυτό, γίνεται αυτό, γίνεται το πες μου εσύ. Αλλιώς, όχι, να σου πω κάτι, έντιμο, σωστό, ωραίο παντελονάτο, εφόσον δεν μπορείτε και ζητάτε από άλλους να σας πούνε τι να κάνετε, παραιτηθείτε να πάνε άλλοι που ξέρουν και να τα κάνουν. Απλό. Όχι τίποτα, αυτό το πράγμα γίνεται. Τους λες τι να κάνουν, το αγνοούν και δεν γίνεται τίποτα. Ή μπορεί κάποιες φορές να το κάνουν και να το εκμεταλλεύονται. Εντάξει, άλλο αυτό, μακάρι να το κάνουν. Να το καπηλεύονται, ας πούμε. Ας το κάνουν. Αλλά ας υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Όχι το τίποτα. Όχι. Και σε αυτό που είπες πριν, θέλω να προσθέσω κάτι. Γιατί το είπες πολύ σωστά και τους το έχουμε πει και άλλες φορές και σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με κάποιους από τη Δημοτική Αρχή. Εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φοβούνται να έρθουν. Έχουμε καλέσει. Δεν είναι ότι δεν τους έχουμε καλέσει. Έχουμε καλέσει και φοβούνται. Τους έχουμε πει, έλα εδώ, δεν θα σας φάμε. Θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση. Να μας πείτε τι συμβαίνει, να ακούσουμε τα επιχειρήματά σας και να συζητήσουμε πραγματικά επί της ουσίας. Να σας βρούμε λύσεις. Να βρούμε ναι, λύσεις. Έστω να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και το έχουμε δείξει. Με κάποιους ανθρώπους που είναι συνεννόησιμοι και δεκτικοί προς τιμήν τους ήρθαν εδώ, μας τα παρουσιάσανε. Είχαμε μια πολύ ευχάριστη συζήτηση, έτσι. Και παραγωγική και ακουστήκανε πράγματα που θέλανε οι ίδιοι να ακουστούν και να παρουσιάσουν το έργο τους. Δεν κόψαμε κανένα, ούτε το κριτικάραμε. Άμα έχουμε ερωτήσεις και κάποια κριτική, προφανώς θα την κάνουμε. Αλλά, εντάξει, εγώ υποστηρίζω αυτό που λες και μακάρι να βρούνε το σθένος, να έρθουν να καθίσουν εδώ απέναντι, με χαρά και να συζητήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαλυματάκι. Πάμε, ναι. Και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερα.
λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσωτερική, μου χαμογελάει ένας άντρας. Έχω δίπλα μου την προπονήτρια της ομάδας Παμπέδων του Πανιωνίου, την κυρία Φωτεινή Πόγκα. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι μία από τις προπονήτρες του τμήματος ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου, η κυρία Βίκυ Αλιπράτη. Είναι κοντά μου ο προπονητής του ΖΑΟΝ, ο Κώστας Λιώσης. Είναι κοντά μας η διεθνής πολίστρια και αθλήτρια του Ολυμπιακού, η Ελευθερία Πλευρίτου. Κοντά μου η προπονήτρια της ομάδας Αργυρούπολης, η κυρία Δήμητρα Λυκογιάννη. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Πανερθραϊκού, τον κύριο Μιχάλη Χατζιπέρο. Κοντά μας είναι η προπονήτρια του Πανιωνίου, η Κατερίνα Οικονόμου. Κοντά μας είναι ο αρχηγός ομάδας του Πανιωνίου, ο Άγγελος Καρακίτσος. Είναι κοντά μου ο προπονητής του Κέρκη, ο κύριος Χρήστος Ντόζης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της ομάδας Αργυρούπολης, ο κύριος Μινάς Βρετός. Έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Βουρδέρη. Κοντά μου είναι ο προπονητής του Μιλώνα, ο Παναγιώτης. Βρίσκομαι ανάμεσα στον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χαράλαμπο Τσιόκα. Έχω δίπλα μου τον προπονητή της Αρμενικής, τον κύριο Χρήστο Ρουμιάν. Κοντά μας είναι ο Γιάννης Γαρίφαλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Beach Polo. Δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Μίλωνα, ο κύριος Μιχάλης Αγγελαρίδης. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Μίλωνα, ο κύριος Μανώλης Καλημεράκης. Βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο προπονητές, τον προπονητή του Πανιωνίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιάννακα, και τον προπονητή της Σκύρου, τον κύριο Θανάση Δαλακλίδη. Δίπλα μου είναι η προπονήτρια της Νίκης Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη. Κοντά μας είναι ο προπονητής του Ικάρου Νέας Σμύρνης, ο Φώτης Καρακώστας. Από το Σιρήνιο Δημοτικό Στάδιο για το NSTV, Ανδρέας Λεκάκης. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε τον Χαρίδημο, τον γνωστό καραγκιοζοπαίκτη. Μαζί μας έχουμε τον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Μαζί μας έχουμε τη σοπράνο Έλληνα Στασοπούλη. Καλησπέρα. Μαζί μας είναι... Επιστρέφουμε και έχουμε καινούργια... Πήραμε την ανάσα μας λίγο. Αφού πήραμε την ανάσα μας, ναι. Χαζέψαμε λίγο τη σελίδα του Facebook του γραφείου τύπου Νέας Μύρνης. Ναι. Και είδαμε ένα από τα πιο πρόσφατα post, δεν θυμάμαι αν ήταν σημερινό ή χθεσινό. Ήταν μια φωτογραφία από ένα άγαλμα σε ιδιωτικό κήπο σπιτιού. Εντάξει, συνηθισμένο. Ναι. Είναι, νομίζω είναι το επόμενο level, είναι το level up από την απλή παράθεση φωτογραφιών ιδιωτικών κήπων. Τώρα έχουμε ανέβει ένα σκαλί και μπαίνουμε στις αυλές να βγάλουμε και ιδιωτικά αγάλματα φωτογραφία και να τα διαφημίσουμε. Ωραίο. Δηλαδή, πέραν ότι έχουμε πει ότι μπράβο που ανεβάζετε τους κήπους, γιατί δεν έχετε, δεν έχουμε κάτι δημόσιο που να είναι όμορφο. Κάτι δημοτικό, ναι. Μέχρι και τώρα που παίρνουμε στην πλατεία, είδαμε δύο πατεράκια στα οποία τα δέντρα έχουν ξεραθεί μέσα. Πέρα αυτού. Ναι. Αφού θέλετε να διαφημίζετε κάτι, βάλτε το Σάββατο κάτι άλλο που δεν είπαμε. Είχαν εθελοντική αιμοδοσία οι πάνθυρες. Ναι. Δεν θα ήταν ωφέλιμο να το διαφημίσει το γραφείο τύπου
Νέα Σμύρνη. Να ενημερωθούν. Του Δήμου. Του Δήμου. Έτσι. Να ενημερωθούν. Δεν μπορεί το γραφείο τύπου του Δήμου να βγάζει και να διαφημίζει μόνο ότι εξυπηρετεί εκλογικές και προεκλογικές σκοπιμότητες ή ότι είναι για να ευλογούν τα γενιά των ιδίων. Το γραφείο τύπου είναι του Δήμου, το δικό μας δηλαδή, εδώ, του κόσμου, της πόλης, όχι δικό σας. Και δεν μπορεί να μην... Βγάλετε την αιμοδοσία των μανδύρων, γιατί δεν τη βγάζετε. Όπως βγήκε ανακοίνωση για τον μπαζάρ του Αδεσποτολογίου. Δεν βγήκε όμως αντίστοιχη ανακοίνωση για τον μπαζάρ που έγινε την ίδια μέρα για τον μπαζάρ της Ηλιακτίδας. Γιατί? Άσε μας, εμάς απ' έξω, δεν έχει σημασία. Γιατί, καλά, εμάς... Εντάξει, ας μην το... μη με προκαλείς τώρα. Εμάς δεν μας δίνουν χώρους με δικαιολογίες αστείες. Αστείες για να μην τις... Εντάξει, γελίες βασικά, αλλά υπάρχουν και πιο βαρύς χαρακτηρισμοί από το γελίες, δεν θα το πω. Η κεντρική ιδέα είναι... Δεν έκανε... Ναι, δεν έφυγε στην Ηλιακτίδα. Όχι, γιατί... έχεις μία σελίδα στο Facebook. Συμβαίνουν, στην πόλη σου συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν σε άλλη πόλη. 5.000 άτομα. Ωραία, ωραία. Διαφήμισε κάτι που ενδιαφέρει την πλειονότητα. Διαφήμισε κάτι στο οποίο μπορεί οι 100 από τους 5.000 να ενδιαφέρονται. Δεν χρειάζεται να ενδιαφέρονται και 5.000. Όπως δεν σημαίνει ότι αυτά που ανεβάζεις αφορούν τους 5.000. Αυτά που ανεβάζουν, τα ανεβάζουν για να παίρνουν 20 likes από τους φίλους τους δικούς τους. Τι νόημα έχει. Να γράφουν από κάτω κάποιοι που είναι, ας πούμε, υπάρχουν διάφοροι από τον κόσμο που είναι απέναντι ή διαφωνούν ή κριτικάρουν, πετάνε ένα σχόλιο. Μετά τα κλείνει τα σχόλια. Μετά τα κλείνουν, ας πούμε, ναι, εντάξει. Άλλο αυτό, εντάξει, είχαμε πει γιατί αυτό το θέμα με τη λογοκρισία πια, δεν ξέρω. Αν και νομίζω ότι τώρα πια το πήρανε χαμπάρι και τα έχουν αφήσει. Δεν σταμάτησαν να σβήνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Τέλος πάντων, ναι. Ή διαφημίζουν, ας πούμε, μονίμως βλέπω να διαφημίζει το χωρίς μεσάζον. Καλά διαφημίζουν. Τώρα που το κοίταξα, το κοίταξα από την λίγο. Είχε... Το συνέχεια. Ενώ οι περισσότερες δημοσιεύσεις που κάνει έχει 15-20 like, οι χωρίς μεσάζον τις είχαν 3. Ναι, και διαφημίζει, ας πούμε, πάλι εκεί διαφημίζουν μόνο το δικό τους. Το οποίο ήταν, από ό,τι ξέρω, ήταν κόπια κάποιου άλλου χωρίς μεσάζον που γινόταν από πιο πριν. Και έγινε πάλι, έγινε την Κυριακή αυτή. Ήταν μέσα ναι. Στα πολλά event που είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, ρε παιδιά, διαφημίστε λίγο. Προβάλλετε το τι συμβαίνει στην πόλη για όλη την πόλη, για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιείτε μόνο για τους φίλους σας ή για τους ψηφοφόρους σας. Δεν είναι μόνο αυτοί που ζουν στην πόλη. Στην τελική, αυτοί που σας ψηφίσαν είναι σχεδόν το 1/4 της πόλης. Δεν μπορεί να μιλάει το γραφείο τύπου του Δήμου ή οποιαδήποτε άλλη στρατευμένη, ας πούμε, σελίδα μόνο για το 1/4 της πόλης να μιλάνε ή το οποιοδήποτε στρατευμένα site. Έχει και άλλα 3/4 η πόλη. Πάμε όμως σε ένα άλλο πολύ... Φάνηκε ενδιαφέρον στην αρχή όταν το είδα. Ναι. Τώρα αυτό τα αρχικά του είναι ΣΒΑΚ. Τι είναι το ΣΒΑΚ? Σε την κονσέρβα. Το ΣΒΑΚ είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θα είχαμε την πρώτη διαβούλευσή του την περασμένη Παρασκευή. Ναι, την περασμένη Παρασκευή. Ναι. Η ανακοίνωση έγραφε στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ του Δήμου Νέας Σμύρνης, σας προσκαλούμε στην πρώτη ανοιχτή διαβούλευση στην οποία θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα. Αυτά τα θέματα είναι η εισαγωγή στην έννοια της βιώσιμης κινητικότητας και μεθοδολογία εκπόνησης ΣΒΑΚ και η παρουσίαση της ιστοσελίδας του ΣΒΑΚ και των ερευνητολογίων. Η διαβούλευση αυτή έγινε την Παρασκευή στο Ψηφιακό Μουσείο. Έτσι, αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί είπες θα είχαμε. Έγινε, δεν έγινε. Ναι. Έγινε. Έγινε. Βέβαια, ακόμα και αυτό διαφημίστηκε από το γραφείο τύπου. Ήταν μια δράση που θα έκανε ο Δήμος. Ναι, ακριβώς. Ανεβάσαν όμως και τις φωτογραφίες από την ίδια την εκδήλωση που έγινε, όντως, την Παρασκευή στις 18:30 στο Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης. Ναι. Με τεράστια έκπληξή μου, διαπίστωσαμε
ότι στις φωτογραφίες ήταν 5 άτομα. Εκ των οποίων οι δύο εισηγητές. Σε μία φωτογραφία που ανέβηκε ήταν 5 άτομα που καθόντουσαν. Οι δύο ήταν οι εισηγητές, ακριβώς όπως είπες, που θα μιλούσαν για το ΣΒΑΚ και οι άλλοι τρεις ήταν ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, ο Γενικός Γραμματέας στη Νέα Σμύρνη και ο πρώην Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας. Ναι. Αυτά. Και πολλές κενές καρέκλες. Δηλαδή τώρα. Έγινε, πολύ σωστά, είναι μια κίνηση που ναι. πρέπει να γίνει, γιατί okay. υπάρχει πρόβλημα σωστό. Σχετικά με την αστική κινητικότητα. Σωστό. Που είναι μια σωστότατη δράση που πρέπει να γίνει. Είναι από τις λίγες φορές που οι φωτογραφίες οι δικές τους λένε την αλήθεια. Είναι από τις σπάνιες φορές. Γιατί πραγματικά τώρα η φωτογραφία έδειξε αυτή τη γύμνια, να το πω έτσι. Εγώ νομίζω ότι έδειξε μία απογοήτευση. Μία απογοήτευση ότι του στυλ δεν υπάρχει ελπίδα. Του στυλ δεν σας εμπιστευόμαστε ότι θα είναι αποδοτικό αυτό το πράγμα. Του στυλ ότι... Τι άλλο, δεν βρίσκω κάποια ναι, δικαιολογία. Κοίταξε. Μετά από τόσα απανωτά, πώς να το πω, μετά από τόσες απανωτές αποτυχίες και λάθη, δεν είναι λογικό ο κόσμος να τους γυρνάει την πλάτη. Το θέμα είναι ότι αυτοί δεν το βλέπουν προφανώς. Δεν θέλουν μάλλον να το δουν. Δεν μπορεί να έχεις δημόσια διαβούλευση με 5 ανθρώπους, σε μια πόλη των 100.000 ανθρώπων που και οι 5, οι 2 είναι εισηγητές και τα 3 στελέχη του Δήμου. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο δυνατά πρέπει να γελάσεις τώρα με αυτό, ας πούμε, το σκηνικό. Και δεν βλέπουν, ρε παιδί μου, την απογοήτευση του κόσμου. Δεν βλέπουν ότι ο κόσμος πια... για τον κόσμο έχουν τελειώσει. Δηλαδή, δεν πάει άλλο, παιδί μου. Δεν μπορεί να πάει, δεν πήγε ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ένας. Ούτε καν από το 1/4 που είναι η ψηφοφόρη τους, της πόλης. Δεν πήγε ένας άνθρωπος από αυτούς για να καθίσει, να ακούσει, να συμμετέχει σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Μάλλον πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε κάποια πράγματα, να ακούτε. Και ίσως είναι και πολύ, πολύ καλή ευκαιρία να αποσυρθείτε ησύχως, θα έλεγα εγώ. Αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση που κάνω, προσωπική. Πάντως, τώρα τελευταία βλέπουμε και αρκετό οπτικό, ακουστικό υλικό να κυκλοφορεί στα social media, εκεί, στην τηλεόραση δεν βγαίνουμε. Καλά, βγαίνουν ενίοτε. Ναι. Έχουν και βγαίνουν. Δεν έχει να κάνει. Έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν αρκετά σποτάκια. Ένα εκ των οποίων εγώ θα πω τον τίτλο και θα σε αφήσω να μιλήσεις. Είναι «Καθαρή ματιά, καθαρές γειτονιές». Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Καθαρές γειτονιές. Δεν έχω. Καθαρή ματιά δεν έχετε. Αν είχατε καθαρή ματιά, δεν θα τα κάνατε αυτά, δεν θα τα λέγατε αυτά. Δεν μπορεί να έχετε αφήσει... Και παίρνω ειδικά το συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί στο συγκεκριμένο αναφέρομαι. Δεν μπορεί να έχει κλαδευτεί, κατακουτσουρευτεί η πόλη, να είναι παρατημένα τα κλαδιά για μέρες. Εβδομάδες. Για μέρες, για εβδομάδες στα πεζοδρόμια. Και να βγαίνει βίντεο όπου ο αντιδήμαρχος λέει τα παίρνουμε, τα κλαδεύουμε, αμέσως τα συλλέγουμε και αμέσως τα πάμε για κομποστοποίηση κτλ. Δηλαδή, να μην γελάσουν από κάτω οι άνθρωποι, να μην κράξουν από κάτω οι άνθρωποι.
πώς το, δηλαδή, ρε παιδί μου, θα ήθελα πραγματικά να μου εξηγήσουν πώς το σκέφτονται. Και ειλικρινά να το συζητήσουμε, ανθρώπινα και φιλικά κιόλας. Ότι, ρε παιδί μου, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς βγαίνεις και φτιάχνεις ένα βιντεάκι και είναι, εντάξει, είναι δύο άνθρωποι είναι που προμοτάρονται φουλ και κανένα δυο ακόμα περιφερειακά. Τον ένα τον πιάσαμε πριν, ο άλλος είναι τώρα. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, να βγάλεις ένα βιντεάκι που δεν ισχύει. Δηλαδή, δεν περιμένεις ότι είναι τόσο χαζός ο κόσμος που δεν το έχει δει, που δεν θα σε βρήσει, δεν θα σε κράξει ή θα είναι κακός αυτός που σε κράζει. Αλλά δεν είσαι κακός εσύ που λες ψέματα στο βίντεο και κάνεις προπαγάνδα. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, τη λογική αυτή που έχετε. Ότι δεν είστε εσείς οι κακοί που κάνετε προπαγάνδα με ψεύτικες υποσχέσεις, με πολλά πολιτικά ψέματα, αλλά είναι κακοί αυτοί που κράζουνε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μακάρι, εγώ σας λέω, μακάρι να κάνετε τα μισά από αυτά που λέτε. Και να έρθετε να συζητήσουμε γιατί δεν κάνετε τα άλλα μισά. Γενικά αυτό είναι ένα θέμα με τα κλωδιά που αναφερθήκαμε. Που είναι ίσως ένα από τα πιο, για να μην πω το πιο, δυσλειτουργικό πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο. Γιατί το λέω αυτό. Έχουμε μία υπηρεσία αστικού πρασίνου, η οποία κλαδεύει. Παίζει τένις. Δεν σχολιάζουμε τώρα τον τρόπο που κλαδεύει, τον τρόπο που επιλέγει να κλαδέψει, να κουτσουρέψει, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Κάποια από τα κλαδέματα που κάνει, που φαίνονται ως κουτσουρέματα, είναι σωστά, κάποια άλλα όμως όχι. Έχουμε λοιπόν αυτή την υπηρεσία που κλαδεύει για συστόλους, και έχουμε και μια υπηρεσία καθαριότητας, η οποία βλέπουμε όλοι ότι είναι προβληματική, έχει ελλείμματα. Η οποία... Κατά διαστήματα προσπαθεί, ναι. Να το πούμε αυτό, κατά διαστήματα προσπαθεί, είσαι σε σημεία συγκεκριμένα, αλλά κατά γενική ομολογία, ναι, έχει προβλήματα. Και έχουμε μια υπηρεσία καθαριότητας, η οποία και μετά από συμβάν που ήμουν και εγώ μπροστά, που είχαμε κλαδιά σε ένα δρόμο εδώ και δύο εβδομάδες, μου εξηγήσαν οι άνθρωποι της καθαριότητας, εφόσον μου λέγαν όντως την αλήθεια, ότι για τα κλαδιά που υπήρχαν δύο εβδομάδες σε ένα συγκεκριμένο πεζοδρόμιο, πληροφορήθηκαν ότι τα κλαδιά βρίσκονται εκεί την προηγούμενη της μέρα στην οποία ήρθαν να μαζέψουν. Θέλω να πω, υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι κυκλοφορεί, υπάρχει ένα τρομερό θέμα επικοινωνίας εντός του Δήμου, το οποίο ξεκάθαρα φταίνε οι δύο υπηρεσίες μεταξύ τους. Και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη θα το έδινα εγώ στην υπηρεσία αστικού πρασίνου. Κι εγώ. Καθώς δεν γίνεται να κλαδεύεις και να μην ενημερώνεις που έχεις κλαδεύσει. Ναι. Τι περιμένεις, ο άλλος να μυρίσει τα νύχια του, να πάει να τα μαζέψει. Και εφόσον το κάνεις αυτό, δεν είσαι εσύ υπεύθυνος, άλλο παράδοξο. Εσύ κλαδεύεις, αλλά δεν τα μαζεύεις ο ίδιος. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πολύ, τουλάχιστον δυσλειτουργικό, να μην η υπηρεσία πρασίνου να κλαδεύει, να τα αφήνει και να βασίζεται σε μια άλλη υπηρεσία για να τα μαζέψει. Ναι, εντάξει, είναι λίγο αυτό το ελληνικό, το περίεργο που έχουμε σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά και πάλι, δεν περνάτε από εκεί. Δηλαδή, εσείς όλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο είστε, εντεταλμένοι, δεν ξέρω εγώ τι, δεν περνάτε από τη Νέα Σμύρνη. Πού μένετε? Δεν μένετε στη Νέα Σμύρνη. Δεν τα βλέπετε. Δηλαδή, δεν μπορεί, ναι, δεν μένουν όλοι. Δεν μπορεί να είναι δύο εβδομάδες, ρε παιδιά, σε ένα πεζοδρόμιο ή το οποιοδήποτε πρόβλημα να υπάρχει για δύο εβδομάδες, για τρεις και να περιμένεις να σου πάρει η άλλη υπηρεσία να σου στείλει το γράμμα με το Περιστέρι και δεν ξέρω εγώ τι. Άσχετα που θα έπρεπε να γίνει αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε να γίνει. Αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι επειδή ο ένας που κλαδεύει είναι κακός στη δουλειά του και δεν κάνει σωστά, δεν τηρεί σωστά όλη τη διαδικασία, εμείς θα αφήσουμε την πόλη να πάει στο βροντό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω. Ή πήγατε
στη Συγκρού και δεν περνάτε τώρα πια από μέσα από την πόλη και δεν βλέπετε τίποτα. Όχι ότι πριν που ήσασταν εδώ βλέπατε, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Νομίζω αυτός είναι ο τρόπος που θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ναι, ναι, γιατί εντάξει, αρκετά φορτιστήκαμε. Ήταν αρκετά έντονη. Αρκετά έντονη, ναι. Παρόλα αυτά όμως να πούμε ότι οποιαδήποτε κριτική που κάνουμε δεν είναι προσωπική. Έτσι, εγώ θέλω να το πούμε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι και παρεξηγησιάριδες κάποιοι. Δεν είναι προσωπική. Και ίσα ίσα έχουμε πει και καλά και έχουμε πει που έχεις δίκιο και δε φταίς. Οποιοσδήποτε, ρε παιδί. Όχι, εγώ περιμένω να κάποιος που θα παρακολουθήσει την εκπομπή να μας στείλει ένα μήνυμα να μας πει, παιδιά, εκεί έχετε λάθος. Ναι, ναι. Εκεί δεν συμβαίνει αυτό που λέτε και είναι όλα τέλεια. Αλλά γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Δεν λαμβάνουμε τέτοια μηνύματα που μας λένε ότι ξέρεις τι, αυτό δεν ισχύει. Ίσα-ίσα. Υπερβολικός. Ίσα-ίσα λαμβάνουμε πίεση ότι δεν τα λέμε όλα. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι, αυτό. Δεχόμαστε φοβερή πίεση ότι δεν τα λέμε όλα και ότι δεν είμαστε πολύ αναλυτικοί ως προς όλα τα κακώς κείμενα της Δημοτικής Αρχής κτλ. Κτλ. Και ότι τα κάποια έτσι τα κρατάμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Μακάρι να έρθουν εδώ, να συζητήσουμε, να τα πούμε όλα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη κανονικά. Ακριβώς. Και ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.